Ο Οκτώβριος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα είναι ο κρίσιμος μήνας για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αξιολόγησης σε σχέση με το βαθμό αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των εμβολίων. Είναι 5 τα εμβόλια που είναι σε αυτή τη φάση που τρέχουν σε αυτή τη φάση και θα δούμε η Pfizer τουλάχιστον και η AstraZeneca θα δώσουν κάποια αποτελέσματα ενδεχομένως τον Οκτώβριο. Είναι και κάποια που έρχονται πιο πίσω και πατούν πάρα πολύ καλά και έχουν πολύ καλές προοπτικές. Και αναφέρομαι στις δύο προσπάθειες που γίνεται από την Johnson & Johnson, που έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τα άλλα εμβόλια, που αυτό θα είναι εμβόλιο μίας δόσης. Αλλά και το εμβόλιο της Novavax, που έχει προδημοσιεύσει κάποια καλά αποτελέσματα. Σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή, εμβόλιο θα έχουμε όταν ικανοποιηθούν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Όταν δηλαδή κριθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, όταν σχεδιαστούν οι εθνικές στρατηγικές για το ποιοι θα εμβολιαστούν και με ποια σειρά, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του κοινού για τους λόγους που πρέπει να εμβολιαστεί. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και να έχουμε το εμβόλιο που να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να πάρει μια άδεια, αν δεν γίνουν τα άλλα δύο, είναι σαν να μην έχουμε εμβόλιο. Έρευνα που διεξάγει τις τελευταίες εβδομάδες το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής φαίνεται να δίνει σημαντικές ενδείξεις. Άτομα τα οποία έχουν νοσήσει βαριά με τον κορονοϊό, δηλαδή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν νοσηλευτεί για να τους παρέχει ιατρό φαρμακευτική περίθαλψη, αυτά τα άτομα έχουν αντισώματα εναντίον του καινούργιου ιού και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πάρα πολλά. Τώρα, άτομα τα οποία ήταν ασυμπτωματικά ή είχαν ήπια συμπτώματα έχουν από πολύ λίγα μέχρι καθόλου αντισώματα. Το Ινστιτούτο απευθύνει εκ νέου έκκληση στους πολίτες, είτε που έχουν προσβληθεί από τον ιό είτε όχι, να συμμετέχουν εθελοντικά στην όλη προσπάθεια, ώστε τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν στο τέλος να είναι απολύτως ασφαλή.